Εδώ και 1,5 χρόνο μονότονα προειδοποιούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι έτοιμη να πάρει μια κοινή απόφαση προκειμένου να θωρακίσει νοικοκυριά και καταναλωτές, και συνεπώς αυτό που χρειάζεται είναι να μην εφησυχάζουμε και να σπεύσουμε να πάρουμε μέτρα εμείς στο εσωτερικό μας. Πάμε να δούμε τι έγινε στις Βρυξέλλες. Στις Βρυξέλλες, στο ίδιο έργο θεατές ουσιαστικά, διότι εδώ και 1,5 χρόνο το Συμβούλιο Κορυφής των επικεφαλής των κρατών μελών παραπέμπει στην Κομισιόν. Η Κομισιόν προσπαθεί να καταθέσει μια πρόταση. Καταθέτει μια πρόταση στο Συμβούλιο Υπουργών, το οποίο δεν συμφωνεί και τη γυρίζει πίσω στην Κομισιόν. Η Κομισιόν επεξεργάζεται καινούριο σχέδιο πρότασης, το οποίο το ξαναφέρνει στο Συμβούλιο Κορυφής. Το Συμβούλιο Κορυφής παραγγέλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επεξεργαστεί καινούριο, επεξεργασμένο νέο σχέδιο, το οποίο το υποβάλλει στο Συμβούλιο Υπουργών και πάει λέγοντας. Α, να μην ξεχάσουμε και το Κοινοβούλιο. Είναι ο πρόεδρος του Εδεσαϊκού, έτσι. Ακριβώς. Και να μην ξεχάσουμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο είναι και αυτό βασικό αποφασιστικό νομοθετικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πρέπει μετά το Συμβούλιο Υπουργών να συνενέσει, να συμφωνήσει, να συναποφασίσει. Αυτό που συνέβη χθες το είχαμε προαναγγείλει εδώ και πάρα πολύ καιρό, και από τούτο το φιλόξενο κανάλι σας και το στούντιο, ότι δηλαδή μην περιμένουμε πολλά, διότι είναι βαθιά διχασμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω διαφορετικών αναγκών. Η Γερμανία, για να τα κάνουμε λιανά, αυτή τη στιγμή ζητάει αλληλεγγύη. Ένας από τους τρεις κανονισμούς που έχει τεθεί στο τραπέζι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένας κανονισμός αλληλεγγύης σε τι? Στο φυσικό αέριο, σε περίπτωση που ξεμείνει μια χώρα. Ποια είναι αυτή η χώρα? Βασικά η Γερμανία. Γιατί να ξεμείνει? Διότι έχουν διακοπεί οι ροές φυσικού αερίου από τη Ρωσία, διότι κακώς, δική της επιλογή ήτανε, έβαλε όλα τις αυγά στο καλάθι του ρωσικού φυσικού αερίου και σήμερα προμηθεύεται φυσικό αέριο κυρίως από την Ολλανδία σε υγροποιημένη μορφή, και συνεπώς δεν την ενδιαφέρουν τα πλαφόν τόσο όσο η αδιάλειπτη ροή φυσικού αερίου. Εμάς όμως τι μας ενδιαφέρει, που μέχρι στιγμής έχουμε εξασφαλισμένη επάρκεια και δεν συμμερίζομαι τις κινδυνολογίες της κυβέρνησης εδώ σήμερα χάρη ηρωισμού, θα τα καταφέρουμε στο τέλος. Τι να καταφέρουμε? Το πρόβλημά μας δεν είναι το ζήτημα επάρκειας. Το πρόβλημά μας εδώ στην Ελλάδα είναι το ζήτημα του ενεργειακού κόστους.